ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Αποφεύγοντας τον Μπαρμπόσα, τρέχει ο Μουλαζίμης να τον κλείσει. Ο Κα εξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάλας. Μπήκε στην περιοχή, είναι απειλητικός. Θα γυρίσει πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης από την παρέμβαση του Ανδρέα Κυριάκου. Σε λίγο. Εκτελέστηκε το κόρνερ κεφαλιά από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία με τον Κοσμά. Ευνηδιάστηκε, έχω την εντύπωση, περιμένοντας ότι ο Σάλι θα έπιανε την κεφαλιά. Πάει αμέσως και βγάζει αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με τον Κα. Και τον Μάντζι να βγαίνει πρώτο στην μπάλα και να την στέλνει πάνω από τα δοκάρια. Δύο τελικές. Ολυμπιακός τώρα με τον Κα. Θα στείλει την μπάλα στον Μάντζι. Ο οποίος είναι στην περιοχή, δεν μπορεί ωστόσο να τριμπλάρει. Σηκώνεται το σημειάκι από τον βοηθό. Βλέπετε ότι όντως είναι πιο μπροστά ο Μάντζης. Πάσα πέρασε. Πεχλιβάνης. Το γύρισμα, ο Κα από κοντά, τελευταία στιγμή παρενέβη παίκτης της Ένωσης. Ακούμπησε την μπάλα. Ο Μανρίκε τώρα θα στείλει την σέντρα. Ο Μάντζης θα κάνει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και με την κεφαλιά του θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Ήρθε ο Ντένινγκ να βοηθήσει στην άμυνα, κέρδισε την μπάλα, ντρίμπλαρε και στη συνέχεια βρήκε και τον Θεοδόρου. Το φάουλ. Ο Σάλι, ο Κα. Ευκαιρία, θα σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός, νομίζω. Εδώ ξανά βλέπετε ο Κα είναι λίγο πιο μπροστά, νομίζω. Δείτε τον βοηθό κάπως πιο απαιτητικός από την Ένωση και η ομάδα η οποία το είχα πει και νωρίτερα. Για να δούμε τώρα τον Ντένινγκ να περνά μέσα στην περιοχή και να χάνει την ευκαιρία. Η Ένωση out είναι με τον Ντένινγκ να μπαίνει κάθετα στην περιοχή, να κάνει δυνατό σουτ. Κεφάλι με κεφάλι. Ο Μανρίκε τώρα έχει λίγο χώρο και θα στείλει την παλιά στην περιοχή. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μπαρμπόσα. Μπαίνει στην φάση και χάνει την ευκαιρία ο Μάντζης. Δείτε εδώ από το ξεκίνημα, κεφαλιά προς τα πίσω ο Μάντζης. Απομάκρυνε ο Σάλι, τώρα έβγαλε πάσα για τον Κα. Κλεισμένος από δύο παίχτες ο Κα, το παλεύει και παίρνει το φάουλ. Και βγαίνει και κίτρινη κάρτα στον Μουλαζίμι. Στο ξεκίνημα νομίζω γίνεται ό,τι γίνεται με τον Μουλαζίμι. Και μετά, πρώτα με το ένα χέρι και μετά με το άλλο, να μην επιτρέπει στον Κα να διεκδικήσει την μπάλα. Σάλι. Φάουλ και βγήκε ήδη η κίτρινη κάρτα. Ναι, ο Θεοδόρου είναι, ο Θεοδόρου είναι. Για να δούμε τον Πεχλιβάνη, να περνά πάσα για τον Μάντζη, απέναντι κινείται ο Κα. Μπήκε στην περιοχή και ο Πεχλιβάνης θα κάνει το σουτ κοντράρι στον Μπάλαζιτς μπάλα. Ο Μαυρουδής διεκδικεί, ο Σάλι κερδίζει. Δύο παίκτες της Ένωσης, μπήκε και ο Κοσμά στην φάση. Για να δούμε τώρα τον Θεοδόρου. Ο Ντένινγκ κινείται κοντά του. Βγήκε η πάσα. Ο Ντένινγκ το πλασέ έξω. Δείτε τον Θεοδόρου με μία πάσα να βρίσκει τον Ντένινγκ. Δύσκολη προσπάθεια αλλά καλή ευκαιρία. Ντένινγκ. Έκανε το γύρισμα στην περιοχή. Ψύχρεμα ο Ανδρέου, ο Σωτηρίου. Μπάλα κόντραρε και δόθηκε η δυνατότητα στον Μιχαήλ να γίνει κατοχός της. Πέναλτι. Στο χέρι του Κωνσταντίνου Σωτηρίου. Η φάση έγινε στο 41ο λεπτό. Θα το δούμε εμείς ξανά εδώ σε καθαρό πλάνο. Όντως παίζει την μπάλα με το χέρι ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Ντένινγκ λοιπόν εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Με το γκολ του Ντένινγκ, το τέταρτο στο πρωτάθλημα, γίνεται ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης. Εδώ ξανά. Η εκτέλεση, η μπάλα πάει στα δίχτυα παρά την προσπάθεια στην γωνία που πήγε η μπάλα από τον Μιχαήλ. Δυνατό το χτύπημα, πήρε και λίγο ύψος η μπάλα. Δεν μπόρεσε ωστόσο να αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Να δούμε τώρα τον Μαντζή με χώρο. Έκοψε την μπάλα στην περιοχή. Βρέθηκε στο έδαφος πολύ κοντά στην φάση. Ο Χριστοδούλου υπέδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και εδώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη προσπάθεια από τον Μαντζή. Έχασε από τον Φελίπε, η Ένωση με τον Ντένινγκ.
να δίνει την πάσα για τον Θεοδόρου εντός περιοχής. Θα κάνει το σουτ, πέφτει ο Μιχαήλ. Μπορεί να κρατήσει την μπάλα για την Ένωση, έδωσε στον Ντένινγκ. Μέσω του Μουλαζίμι κατέληξε η μπάλα στον σκόρερ της Ένωσης, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ. Εμείς ξαναβλέπουμε το φάουλ που έγινε στον Ντένινγκ στην προηγούμενη φάση. Μαζί με τον Θεοδόρου κοντά στην μπάλα. Εκτελεί ο Φελίπε. Έσκασε η μπάλα στην περιοχή. Βγήκε ο νεοφυτός Μιχαήλ. Έγινε φάουλ στο μεταξύ. Θεοδόρου κινείται αριστερότερα και ο Ντένινγκ δεξιότερα από τον Ουντοζή. Να δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Ενώ εδώ ο Μάντζης κερδίζει φάουλ από την παρέμβαση του Μπαρμπόσα. Καθαρή η παράβαση, κάτω χαμηλά. Του Ντένινγκ στο 51ο λεπτό. Υπενθυμίζω με προβολή. Έχει βγει η κίτρινη κάρτα στο πρωτάθλημα για το φάουλ που βλέπετε κάτω χαμηλά. Στιγμή. Να δούμε αυτή την φάση για τον Ολυμπιακό με Γκουστάβο. Στη συνέχεια τον Κα. Ωραία του γύρισε ο Πεχλιβάνης. Το σούτ από τον Κα δυσκολεύτηκε ο Γκαντσεύσκι. Απέκρουσε γύρισμα από τον Κωστόφ και πάλι ο Γκαντσεύσκι. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Ψάλτη. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε την διπλή ευκαιρία του Ολυμπιακού. Καθώς τώρα. Α, το βλέπουμε τώρα. Πεχλιβάνης. Κα. Σφύριξε χέρι νομίζω. Εδώ ξαναβλέπουμε το χέρι που γίνεται. Σαντάνα. Μπήκε μπροστά από τον Σαντάνα. Εκτελέστηκε, έχουμε φωνές. Έξω η μπάλα. Από τον Κα. Πάνω στον Μπαρμπόσα που φαίνεται να έχει μαζεμένα τα χέρια πάνω στο σώμα του. Δείτε τον εδώ. Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει παραβάση. Με παλιά προς το μέρος του Μάντζη. Βγήκε μπροστά από τον Μπάλαζιτς, αλλά κινήθηκε από αντικανονική θέση σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού. Ήταν πιο μπροστά ο Μάντζης. Επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού ο Μανρίκε. Θα στείλει απέναντι ο Κυριάκου. Η μπάλα είναι εντός περιοχής. Για να δούμε τον Ολυμπιακό με τον Γκουστάβο να στέλνει απέναντι ευκαιρία. Ο Γκαντσεύσκι, νέα φάση με τον Κωστόφ. Μεγάλη ευκαιρία διπλή. Ο Γκαντσεύσκι λέει όχι στον Ολυμπιακό και στον Κωστόφ. Εδώ δείτε, είναι εντελώς μόνος στην παλιά που βγαίνει απέναντι από τον Γκουστάβο. Πρώτη κεφαλιά, απόκρουση από τον Γκαντσεύσκι. Δεύτερη κεφαλιά, νέα απόκρουση από τον Γκαντσεύσκι. Τελέστηκε το κόρνερ. Σωτηρίου από κοντά δεν μπορεί ο Μπάλαζιτς. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι η μπάλα χτυπά στο χέρι του Μουλαζίμι. Δεν ξέρω αν αξιολογήθηκε αυτή η φάση νωρίτερα. Προηγούμενη επιθετική ενέργεια του Ολυμπιακού. Κεφαλιά τώρα για να δούμε τον Κωστόφ από κοντά. Ούτε τώρα θα στείλει. Αυτός είναι που έστειλε την μπάλα μακριά. Νόμιζα προς στιγμή ότι ήταν απόκρουση αμυντικού. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Κέρδισε ο Φελίπε. Και έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα με τη συμπλήρωση των 4 λεπτών. Εδώ ξανά γι' αυτό το φάουλ στον Φελίπε. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.